δεν θα φυτρώσει για καλό. Με αυτό θα φτιάχνουν τα δίχτυα για να τα πιάνουν. Τρίτο, όταν είδε ένα τοξότη, προφήτεψε πως ο άνδρας αυτός θα χτυπάει τα πουλιά με τα ίδια του τα φτερά. Και ενώ αυτός ο ίδιος του θα είναι πεζός, θα στέλνει εναντίον τους φτερωτά τα βέλη. Τα πουλιά δεν άκουσαν τις συμβουλές της κουκουβάγιας, αλλά αντίθετα χαίρονταν όταν φύτρωσε η βελανιδιά και όταν μεγάλωσε αρκετά, κάθισαν πάνω στα κλαδιά της και κελαϊδούσαν. Όταν όμως βγήκε ο Ιξός και οι άνθρωποι τα έπιαναν με αυτόν, μετάνιωσαν και θαύμαζαν την κουκουβάγια για τις συμβουλές της και τη θεωρούσαν πραγματικά σοφή. Από τότε, όταν την δουν, αν και ζει χωριστά από τα υπόλοιπα πουλιά, επιμένουν να τη συμβουλεύονται. Μάταια όμως έρχονται κοντά της σήμερα, γιατί η παλιά εκείνη κουκουβάγια ήταν σοφή στα αλήθεια και έδινε σωστές συμβουλές, ενώ η σημερινή έχει μόνο τα φτερά, τα μάτια και το ράμφος της παλιάς. Όταν όμως τη ρωτούν για να του συμβουλεύσει, εκείνη τους λέει: «Τώρα δεν υπάρχει πια κανένα όφελος». Ενώ όταν ήταν η κατάλληλη ώρα, δεν ακούγατε τις συμβουλές μου. Αυτά τους λέει η κουκουβάγια και μόνον θρύνει. Κάποτε ένας λύκος έγινε βασιλιάς όλων των ζώων και διέταξε και στους λύκους και όλα τα άλλα ζώα ό,τι πιάνουν να το φέρουν στη μέση και να το μοιράζονται όλοι. Τότε ένας γάιδαρος είπε στον λύκο: «Μα εσύ δεν είσαι σοφός και καθόλου δίκαιος. Χθες έπιασες ένα θύραμα μόνος σου και το έφαγες. Γιατί δεν το μοιράστηκες μαζί μας?» Ο λύκος τότε αποστομώθηκε και κατάργησε τον νόμο. Ο μύθος αναφέρεται σε εκείνους, τους νόμους ορίζειν δοκούντες, οι οποίοι δεν τηρούν τους νόμους, ενείς αν ορίζωσι και δικάζωσι ουκεμένουσι, που οι ίδιοι έχουν θεσπίσει, αλλά δεν τους ακολουθούν.